αυτή τη βδομάδα είδα ταινιάρα, θέλω να σας πω. Περιμένουμε. Για πες μας. Ναι, καλή σου τύχη Λίο Γκράντε με την Έμα Τόμσον που να σας πω καμιά φορά σκέφτομαι ότι παίζει να είναι η αγαπημένη μου ηθοποιός. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, κάποιες φορές σκέφτομαι άλλες, αλλά όχι αυτή, η άλλη, Βαϊόλα Ντέιβις, Μέριλ Στριπ, Τόνατα, να μην τα λέω. Μα η Έμα Τόμσον. Συμφωνώ. Επίσης, φανταστικός τίτλος για ταινία. Δεν ξέρω, είμαι προδιαθέτη να τη δω, ότι θα δω έτσι κάτι με πολύ ζουμί. Να σου πω τι να δείτε, τι να περιμένετε. Ωραία, να παραγγείλουμε πρώτα. Εντάξει. Μιας που είναι αγαπημένη μου να κάνουμε και ένα στην υγεία της Έμα. Εννοείται, στην υγεία της. Υποδίεται μία καθηγήτρια θεολογίας, άρα υπάρχει και ένας συντηρητισμός κάπου, η οποία χείρεψε. Είχε πάρα πολύ ωραία σχέση με τον άντρα της. Πρόσφατα ήταν... χείρεψε. Σχετικά ναι. Οπότε, όμως, παρά την πάρα πολύ ωραία σχέση που είχε με τον άντρα της, δεν ήταν ικανοποιημένη σεξουαλικά. Όπως μπορεί να συμβεί. Οπότε αποφασίζει, τώρα που ακόμα είναι 62 χρονών και έχει λίγη όρεξη για δράση, να προσλάβει έναν σεξεργάτη, τον Λίο Γκράντε, να και ο τίτλος, και να εξερευνήσει λίγο και αυτή την πλευρά του εαυτού που έχει μείνει δυστυχώς ανεξερεύνητος τώρα. Τον οποίο υποδίεται. Ντάριλ Μακκόλμακ, ένας είναι, θα έλεγα, σχετικά ανερχόμενος για όσους δεν έχουν τόση επαφή με, με τις βρετανικές παραγωγές, ας πούμε. Είναι κάπως καινούριο πρόσωπο, είναι καταπληκτικός και είναι πάρα πολύ λεπτή η δουλειά του στην ταινία. Δηλαδή, θα μπορούσε ίσως, αν κάποιος δεν τον προσέξει πολύ καλά, να πει ένας πολύ ωραίος τύπος που είναι λίγο flat. Όμως όχι, κάνει πάρα πολύ λεπτούς χειρισμούς στην ταινία και συνοδεύει πάρα πολύ ωραία την Τόμσον που είναι. Η ίδια η ταινία, εντάξει. Είναι όλοι πάνω της μόνο. Έχει πολύ ζουμί η ταινία και νομίζω είναι μια πολύ καλή προσπάθεια για ενήλικο κινηματογράφο. Επιτέλους, βασικά μας έχει λείψει ο. Ωραία, ο λοιπόν, θέλω φαγητό, Fisher, να συζητήσουμε για Emma Thompson και για ένα perspective που δεν το έχουμε πιάσει πολύ. Ναι. Ωραία. Είναι ταινία για θερινό. Είναι σίγουρα ταινία για θερινό. Προφανώς με Fisher που στηρίζει τα θερινά μας, τα 16 θερινά ορόσημα στην πόλη και τα φεστιβάλ μας, τα κινηματογραφικά, πάντα είναι παρούσα η Fisher. Σινεφίλ, μπήρα. Σινεφίλ. Σινεφιδομητέχνη. Ή πιο σινεφίλ. Και στη συγκεκριμένη νομίζω ταινία, επειδή είναι ανάλαφρη, μπορεί να διαπραγματεύεται, ας πούμε, ένα θέμα όπως είναι η γυναικεία σεξουαλικότητα στις μεγαλύτερες ηλικίες, αλλά είναι, επειδή είναι μια ρομαντική ντραμεντή, είναι δοσμένη με έναν έκτακτο τρόπο. Οπότε γιατί να μην πάρεις την πυρίτσα σου και την ωραία σου την παρέα. Γυναικοπαρέα ίσως περισσότερα. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Ναι. Ωραία, λοιπόν, πίνω στις στιγμές που απογειώνει η Fisher. Πίνω και στην απενεχοποίηση της γυναικείας σεξουαλικότητας. Πάνω από. Νομίζω ότι ένας τέτοιος ρόλος είναι πολύ φυσική εξέλιξη στην καριέρα της Emma Thompson, γιατί είναι μια γυναίκα που υπήρξε πάντα τρομερά, ας πούμε, θορυβώδης προς το έτσι για τη σωστή γυναική εκπροσώπηση στο σινεμά, την απεικόνισή μας σε διαφορετικές μορφές, για όλα τα sizes των γυναικών, τις ηλικίες των γυναικών. Και έχει υπερασπιστεί και συμπροταγωνίστριές της πίσω από την κάμερα στο παρελθόν. Έχει συμβεί αυτό, είναι πραγματικό γεγονός. Τη Hayley Atwell, ας πούμε, της είχαν ζητήσει να χάσει κιλά για μια ταινία, ήταν συμπροταγωνίστρια της η Thompson και είχε πει, άμα συνεχίσετε αυτή τη δουλειά, εγώ φεύγω από την ταινία. Και είναι πάρα πολύ δραστήρια σε αυτό το κομμάτι, όλη της την καριέρα. Δεν είναι τώρα που, ας πούμε, λόγω Me Too υπάρχει μια γενικότερη αφύπνιση. Πάντα της ήταν έτσι. Οπότε είναι πολύ λογικό που έπιασε, που άδραξε την ευκαιρία να υποδηθεί μια γυναίκα, έναν τύπο γυναίκας μάλλον, που δεν τον βλέπουμε καθόλου συχνά στο σινεμά. Λοιπόν, παιδιά, μου αρέσει που μιλάμε για αυτή την ταινία. Τρώμε μπέργκερ και πίνουμε μπύρα. Αντιφατικό έτσι και ωραίο. Έχω και μπάω. Και μπάω. Και ξέρεις, η Fisher είναι πίλσνερ, που σημαίνει ότι έχει αυτή την ήπια πικρή γεύση, αλλά έχει και έντονα αρώματα φρούτων και λουλουδιών. Και νομίζω ότι δεν είναι πολύ ωραία. Θα κοιμάσω κι εγώ μπέργκερ. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ στην ταινία. Είναι ότι ενώ είναι μια ταινία που έχει έντονο το χιούμορ και η Thompson είναι μια ηθοποιός, ρε παιδί μου, που το στηρίζει πάρα πολύ. Full. Πάρα πολύ. Ενώ λοιπόν γελάς, δεν γελάς κατά της, εναντίον της. Δηλαδή η ταινία δεν τη στοχοποιεί ποτέ το γεγονός ότι θέλει να διευρύνει τη σεξουαλικότητά της. Νομίζω αυτό είναι και αυτή είναι και η επιτυχία. Αυτή είναι η επιτυχία της, ναι. Γιατί θα μπορούσε να γίνει πάρα πολύ button the joke αυτό το πράγμα. Όπως βλέπουμε να συμβαίνει, ξέρεις ότι η γυναίκα, ας πούμε, μπορεί να έχει αυτά που θεωρούνται παραπάνω και λάζει, γελάσουμε με αυτό. Μπορεί να έχει κάτι στην επανάσταση, γελάσουμε με αυτό. Εδώ, όπως είναι, η γυναίκα σε μια πάρα πολύ ευάλωτη φάση.
Όπως είναι το να ανοιχθεί σε έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρει, να του μιλήσει για τη σεξουαλικότητά τη, να προσπαθεί να την. Βέβαια, ίσως γι' αυτό ανοίχθηκε πιο εύκολα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που δεν ήξερε. Συνήθως. Έτσι δεν είναι πιο εύκολο. Να... Έχεις απόλυτο δίκιο. Όπως το θέραπι, αντίστοιχα. Το ίδιο δεν γίνεται. Πολύ σωστή παρατήρηση. Γι' αυτό μιλάς και ανοίγεσαι. Και τον βοηθάει και εκείνον τελικά, τον σεξεργάτη εννοώ, να ανοιχτεί και εκείνος για τα δικά του θέματα. Ανακαλύπτει και αυτός δικά του θέματα. Βεβαίως και συνδέονται έτσι. Νομίζω ότι η ταινία έχει μεν το περίβλημα του σεξ, ας πούμε, και της αφύπνισης αυτής, αλλά στην ουσία είναι περισσότερο για το κατά πόσο οι άνθρωποι επιτρέπουν στον εαυτό τους να είναι ευάλωτοι μπροστά σε άλλους και αυτός ο τρόπος σύνδεσης. Γιατί είναι παιδιά ένας τον άλλον, έχουμε εννοώ κιόλας, ξέρεις. Σε ένα πλανήτη ζούμε. Πρέπει να το μοιραστούμε και να μοιραστούμε και τη σκέψη μας. Αυτό κάνει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θερινό, φίσερ, φαγητό. Η τριάδα που κερδίζει. Λοιπόν, παιδιά, ραντεβού στην επόμενη ταινία, στο επόμενο θερινό. Πάντα με φίσερ. Πάντα με φίσερ. Γεια μας. Γεια μας. Σκορτσοφαρές. Συνεχεία των κοριτσιών. Έτσι.